και ομιλία του Προέδρου ενώπιον του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Τους τουρκικού σχεδιασμού και τη συνεχή προέλαση στην Εκραζόνη ανέδειξε ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία κατά την προσφώνησή του στην Ολομέλεια, σκιαγραφώντας τι συνέπειε τη βάρβαρη εισβολή και του μισού αιώνα κατοχή. Ο Νίκο Χριστοδουλίδη εξέφρασε την προσδοκία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, Ωστόσο, μόλις πήρε τον λόγο, ο, ο Χασίπογλου, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας των Τουρκοκυπρίων, ο οποίος συμμετείχε ως παρατηρητής, έθεσε ενώπιον του Συμβουλίου αλλά και του Προέδρου την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας. Έντονη ήταν η απάντηση του Προέδρου και σε Ουκρανό βουλευτή, ο οποίος χαρακτήρισε την Κύπρο ούτε λίγο ούτε πολύ ως παράδεισο των Ρώσων ολιγαρχών. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Ιωσήφ. Στην τουρκική προέλαση στην Εκκριζώνη, κατήγγειλε ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία ενώπιον τη Ολομέλεια τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ανέδειξε παράλληλα τις συνέπειες των πέντε δεκαετιών κατοχής, αλλά και την ανάγκη εφαρμογής των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την περίκλειστη αμόχωστό. 50 χρόνια μετά την βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, στην Ευρωπαϊκή Κύπρο υπάρχει κατοχή, εκτοπισμένη, αγνοούμενη, εγκλωβισμένη. Στηλίτευσε επίσης την έλλειψη πολιτικής βούλησης για εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑ δέναντι της Τουρκίας για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. One such To Και ενώ χαιρέτησε τον διορισμό τη απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δηλώνοντα ότι η προσδοκή στην επανέναξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, με ερώτηση του μέλο τη τουρκοκυπριακής διαπραγματευτική ομάδα, έδωσε το στίγμα του by your side. Are you now ready to acknowledge the sovereign equality, the political equality? Για αυτό που αναφέρατε περί απομόνωσης, ξέρετε που οφείλεται, οφείλεται σε ένα και μόνο πράγμα η απομόνωση των τουρκοκυπρίων. οφείλεται στην τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Αυτό στερεί του τουρκοκύπριου, από τα δικαιώματά του. Στι επόμενε των ημερών θα προχωρήσω και στην ανακοίνωση μονομερών μέτρων προ του τουρκοκύπριου συμπατριώτε μα. Εκνευρισμό προκάλεσε στον πρόεδρο τη ερώτηση η Ουκρανού βουλευτή για τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Κύπρο ως παράδεισο Cyprus for decades was used by Russian oligarchs and crooks for money laundering. And even after the start of Russian invasion against my country Ukraine two years ago, there remedia media reports telling that such pockets of Putin as Abramovich, Usmanov, Mordashov used Cyprus to hide their dirty money from the sanctions and to launder them. Η δημοκρατία από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρωσική βολή στην Ουκρανία. Είμαστε θύματα τη ίδια συμπεριφορά από την Τουρκία. Και η οποιαδήποτε εισβολή κατοχή, είτε προέρχεται από τη Ρωσία, είτε προέρχεται από την Τουρκία, δεν είναι διαφορετική. Από την πρώτη στιγμή εφαρμόζουμε όλες τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι σημαντικό γιατί αναφέρατε ένα θέμα το οποίο προβληματίζει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείτε ποιοι δεν εφαρμόζουν, ποιε χώρε δεν εφαρμόζουν τι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντα τι κυρώσει μη αποτελεσματικέ. Και αναφέρουμε σε χώρε που ενδεχομένω κάποιοι στην Ουκρανία να θεωρούν ω σύμμαχο. Όσο αφορά στα χρυσά διαβατήρια, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δήλωσε ότι έγιναν λάθη, αλλά όλα αυτά αποτελούν παρελθόν. Προηγουμένω, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μετέβη στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση τη Ευρώπη, Θεοδωρή Ρουσόπουλο. Επιτάπητο στη συνάντηση, τέθηκαν οι τελευταίε εξελίξει στο Κυπριακό και οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει. Πάντως με την παρέμβαση του...